Πείτε με το χέρι στην καρδιά, τι γίνεται. Θέλουν να την αδειάσουν την ειδωμένη ή δεν θέλουν. Εσεί τι καταλάβατε, Με, με τι κινήσει που κάνουν, οπότε ποτέ δεν θέλουν. Αλλά εγώ θα πω σύμφωνα με τα προηγούμενα, το καλό στην ειδωμένη είναι ένα: Ότι ο καιρό είναι καλό. Άρα πρέπει να εκενωθεί η ειδωμένη σε καλό καιρό. Αυτό που γίνεται πραγματικά είναι εξωφρενικό. Εξωφρενικό γιατί όταν θέλουμε να εκενώσουμε ένα μέρος σιγά σιγά το εκενώνουμε. Και βέβαια, αφού κάνουμε τι ανάλογε δομέ και τι ανάλογε προποθέσει, να μπορέσουν ε, του ανθρώπου αυτού να του πάμε κάπου. Αλλά επουδενή, επουδενή το επαναλαμβάνω στο Δήμο. Γιατί πλέον ω εδώ. Δεν πάει άλλο. Έχετε, Δεν πάει άλλο πραγματικά. Έχετε ξεπεράσει τα όρια σα, έχετε γιατί, κουραστεί εκεί. Γιατί έχω αγανακτήσει κι εγώ ο ίδιο. Πραγματικά θαυμάζω την υπομονή των κατοίκων τη Ιδωμένη που έχουν φτάσει κι αυτοί σε ένα οριακό σημείο. Έχουμε φτάσει όλοι. Δεν μπορεί να γίνεται οτιδήποτε γίνεται, να γίνεται στο Δήμο Παιωνία και αν μη τι άλλο και κατ' επέκταση στο Δήμο Κυλκή και στο Νομό Κυλκή, αν θέλετε και στην κεντρική Μακεδονία. Α σταματήσει πλέον. Α καθίσουν να σχεδιάσουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Α αναλάβει ο καθένα τι ευθύνε του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή εγώ στο Δήμο Παιωνία είναι περίπου 25.000. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τώρα πριν από λίγο ήμουνα στην Ειδωμένη. Ήμουνα μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζικώστα. Αν δείτε τι γίνεται, πραγματικά είναι έσχο. Για άλλη μια φορά είναι έσχο. Τι γίνεται, ποιο θεωρείται έσχο εκεί, περιγράψτε μα. Αυτό μας λίγο, που γίνεται δηλαδή, κατάσταση. αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται εκεί και υπομένουν μέσα στο σκουπίδι. Επαναλαμβάνω, μέσα στο σκουπίδι. Αυτό βέβαια δεν με τιμά εμένα που είμαι υπεύθυνο ω Δήμο να μαζεύω τα σκουπίδια, αλλά και σε αυτό το θέμα θα καθίσω και θα πω και θα σημειώσω είναι ότι για άλλη μια φορά παίξαν το ρόλο του η ΜΚΟ. Και αυτό, γιατί παίζουν το ρόλο του. Γιατί απλώ δεν είναι το κράτο να χρηματοδοτήσει το Δήμο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορώ τέλο πάντων. Δεν αντέχω. Δεν γίνεται να μην, να μην μπορώ να καθαρίσω τον, τον, τόπο εκεί πέρα. Είχαμε τον προηγούμενο εργολάβο, τον οποίο είχαμε κάνει κοινή συνενέση μαζί με την ύπατη αρμοστία και καθαρίζαμε όλο τον τόπο και ήταν τα πράγματα όλα μια χαρά. Τώρα, αναλαμβάνοντα ένα άλλο εργολάβο, καθαρίζει μόνο το σημείο που είναι ο καταβλισμό και τίποτα άλλο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν όταν τα σκουπίδια έχουν ανέβει σε σύγκριση με την περσινή και χρονική περίοδο 70% επάνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι φόρτο υπάρχει. Έχω πει ευθύ εξ αρχή ότι δεν έχω τον ανάλογο εξοπλισμό τεχνολογικό και προσωπικό για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Πέστε μου εσεί, ποιο άνθρωπο έχει τόση υπομονή να κάνει και τόση αντοχή. Και αν μη τι άλλο, όταν λένε συνέχεια 20 μέρε, 30 μέρε, 15 μέρε. Εδώ μου φαίνεται που λέει και, ο, και στη λαϊκή που λέμε, μα δουλεύουν. Υπάρχει κυβέρνηση. Θέλει να κάνει αυτό που θέλει. Α το κάνει τέλο πάντων και ας καθίσουμε να δούμε και το σχεδιασμό. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, ω δήμαρχο, και αν θέλετε ως περιφερεια, και ω περιφερειακή Ανότητα και ω περιφέρεια, δεν ξέρουμε το σχεδιασμό. Τι θα γίνει, πώ θα πάνε, τι θα κάνουν. Αυτή τη στιγμή εμένα με έχουν στον τοίχο, με την πλάτη στον τοίχο και με πυροβολούν όλοι. Κύριε Κουντενού, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήρθε εκεί ο αρμόδιο ε, επίτροπο, ο, ε, ο κύριο Αβραμόπουλο, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Μουζάλα, ο κύριο Μουζάλα δεν δεσμεύτηκε για κάτι σε εσά. Τι σα λέει κάθε Κοιτάξτε φορά που συναντιέστηκε και. αυτό το θέμα. Κύριε Μουζάλα, εγώ μίλησα τηλεφωνικά και έχω μια σχέση η οποία συνεχίζει και να είναι. Ο κύριο Μουζάλα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο άνθρωπο που θα πει. Βέβαια, έχει και αυτό στη συμβολή του, ούτω ώστε να συνδράμει για να γίνει αυτή η εκένωση. Αλλά είναι από ό,τι ξέρω μια. Ποιο θα ομάδα. την αδειάσει την δεδομένη, ο Πάνο ο Καμένο, ο Υπουργό, ποιο θα την αδειάσει ο Καμένο. Αυτό δεν η... το γνωρίζω, υπάρχει συντονιστική Ποιος ομάδα. Ποιο θεωρείτε ότι πρέπει να δώσει το πράσινο φω. Ο κύριο Βίτσα προεδρεύει αυτή τη συντονιστική ομάδα, από ό,τι γνωρίζω. Γιατί και προχθέ. Τελευταία ώρα μου λένε δήμαρχε, έρχονται 7 οικίσκοι για να πάνε στην ειδωμένη. Τι είναι αυτή η οικίσκοι, Πώ θα μπουν αυτοί και οι. Ποιο και ενημέρωση. Και δεν ξέρω. Και ξαφνικά, τελευταία ώρα, αυτή οι είναι ένα information desk, ούτω ώστε να, να πληροφορούν τον κόσμο ότι ξέρετε τα σύνορα είναι κλειστά και δεν μπορείτε να φύγετε, κτλ. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, μα, πείτε μα, μου μα, λίγο. Δύο λεπτά, έχουν... δύο λεπτά. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα τελευταία ώρα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, τελευταία ώρα ο δήμαρχο πάλι τρέξει, δήμαρχε. Πάλι θα πω για άλλη μια φορά, η Φιλιππινέζα τη κατάσταση είμαι εγώ. Έτσι να νιώθετε, κύριε Κουντενού, ότι είστε η Φιλιππινέζα τη κατάσταση. Σαφώ. Σαφώ. Έτσι όπω διαμορφώνονται τα πράγματα, τελευταία ώρα να τρέχει ο Δήμο. Και από πού, με τι προσόντα. Κύριε Κουντενού θα ήθελα. Σαφνικά βάζω τον, έναν εργολάβο που χειρίζεται εκεί πέρα κάποιε εγκαταστάσει που διαμορφώνει κάποιο χώρο, να διαμορφώσει το χώρο, να μπουν οι κίσκι. Δηλαδή, τελευταία ώρα συνεχίζουμε πάλι τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε, και σα το λέω εδώ και από την εκπομπή σα, ότι ήδη από την αγανάκτηση θα φτάσουμε εμεί και σε ακραία πράγματα. Δηλαδή. Ακραία λέγοντα ότι και εμεί θα κάνουμε τι κινήσει μα που πρέπει να κάνουμε. Να αντιπαρατεθούμε για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν είμαστε πλέον ανοιχτέ πόρτε και ανοιχτέ αγκάλε. Τι και ακραία ελάτε. πράγματα μπορεί να κάνει ένα Δήμο. Γιατί μια μα Αυτό δεν χρειάζεται να το πω, δεν είναι τη ώρα.